Είναι εδώ όλες οι περικοπές όλων των κυβερνήσεων. Είναι εδώ οι πληστηριασμοί, είναι εδώ η ακρίβεια, είναι εδώ η έλλειψη των φαρμάκων μας και της ιατροφαρμακευτικής νοσοκομιακής περίθαλψης. Είναι εδώ τα μεγάλα προβλήματα για τα παιδιά μας. Είναι εδώ όλα εκείνα που μας έχουν κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Για αυτούς τους λόγους βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και για μας και για τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πώς θα βγάζει πέρα ένα συνταξιούχο σήμερα με την ακρίβεια που αντιμετωπίζει? Πολύ δύσκολα. Γιατί οι συντάξεις που πλήρωσε και που δικαιούται να πάρει και οι περικοπές που έγιναν είναι οι συντάξεις εκείνες που θα μπορούσε να ανταποκριθεί, έγιναν πενιχρά βοηθήματα. Επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όχι μια αξιοπρεπή ζωή, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ άμεσες ανάγκες. Οι συντάξεις τελειώνουν μέχρι τις 11, 12, το πολύ 15 του μήνα για όποιον παίρνει μια σύνταξη παραπάνω. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε από πουθενά, αλλά από τον αγώνα μας, για να πάρουμε εκείνα που μας έχουν περικόψει. Εκείνα που πληρώσαμε σε όλα μας τη ζωή. Εκείνα που δεν χρωστάμε σε κανένα τραπεζίτη, σε καμία κυβέρνηση.